Συμβούλιο εχθές, υποψήφια η Ινφου, πώς το λέω Τάκης, Ινφουέσλερ, Χριστίνα, εντάξει κλαίω, δεν μπορώ, εντάξει, αναμενόμενο νομίζω, και εγώ στη θέση των παιδιών τη Χριστίνα τα ψήφισα. Για αγωνιστικούς λόγους, όχι για κάτι άλλο. Μιλάω αντικειμενικά τώρα. Η Ευρυδίκη έχει μεγαλύτερη αντίληψη στο στόχο, η Ελευθερία είναι πιο γρήγορη στο ραν. Οπότε θα ψήφισα τη Χριστίνα. Δεν θα το άλλαζα. Γιατί δεν θα σα. Συμφωνεί και το πουλί, ναι. Γενικά, αφού βγήκε υποψήφια, η Χριστίνα έβγαλε έναν λόγο που δεν κατάλαβα πολύ καλά. Μίλησε για παρεάκια, έκανε μία άτοπη επίθεση στην Ελευθερία. Είμαστε όμως τρία νέα κορίτσια με ίδιους αγώνες, ίδιες ήττες, ίδιες νίκες και από ό,τι βλέπω η ομάδα μου δεν ψήφισε 100% αγωνιστικά, αλλά ψήφισε βάσει με ποιους έχουμε έρθει πιο κοντά. Θα μπορούσε, κάλλιστα να είναι και Ελευθερία. Ήταν λίγο μπερδεμένα τα λόγια της, ίσως να μην είχε καθαρή σκέψη και να μην είχε βάλει τα πράγματα στη σωστή σειρά. Αυτό που ένιωσα βέβαια, επειδή τους έχω δει να κάνουν παρέα και με το Σπύρο, Μαρτίκα κτλ. Της είχε πει λίγο πάνω κάτω τι θα πει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Ήταν λίγο στημένος ο λόγος της, αλλά κάπου το έχασε. Πήρε όμως και 5-4 ψήφους η Ευρυδίκη. Ναι, δεν ξέρω ποιο τη είναι. Ποιο, αυτό λέει. Λογικά Μαρτίκα Μπάρτζη. Α, η Μαριλάντα ξέρει. Πώς γίνεται, αφού με τον Μαρτίκα είναι φίλη η Ευρυδίκη. Όχι Μαρτίκα, Στάθης Μπάρτζη. Στάθης Μπάρτζη. Αφροδίτη. Όχι, και με την Αφροδίτη κάνουν παρέα. Κόρο νομίζω. Όχι. Όχι, ρε. Τώρα γενικά έχουν μπερδευτεί. Πώς έχει γίνει το πάντρεμα με τις ψήφους, θα το δούμε. Αν χάσουν και δεύτερη ασυλία, θα γίνει το αναμενόμενο, μάλλον η Ευρυδίκη, σίγουρα, και παίζει ξανά Ελένη η Κόρο να βγει. Εντάξει, Χριστίνα, αναμενόμενο. Βέβαια, εγώ δεν περίμενα τη συμπεριφορά της και πώς το αντιμετώπισε και πώς το πήρε, γιατί λέει, ναι, το δέχομαι, το σεβαστώ. Αλλά γιατί δεν ψηφίσετε Ελευθερία, γιατί δεν ψηφίσετε Ευρυδίκη. Εσύ τώρα τι κάνει μια ομιλία στο κυρίαρχο, θέλει να κάνει. Όλοι θέλουν όταν δεν έχουν κάποιο ρόλο στο αγωνιστικό και αυτά να δημιουργήσουν λίγο εντυπώσεις για να μείνουν στο reality. Ναι, αλλά κάτι είναι το σιγουράκι αυτό. Και αυτό και ο Παναγιώτης το ίδιο έκανε.